πούμε την αλήθεια, κάπως χωρίς να συγκινηθούμε, είναι και λίγο ευλογία όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή να μας στηρίζετε και να μας ακολουθείτε αρκετά χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ προσωπικά, πολύ, να πετάξω τα σύννεφα τώρα από τη χαρά μου. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Σας αγαπάμε πολύ. Τι άλλο ήθελα να πω και έχω και φαγούρα. Εγώ να πω ότι σας αξίζει κάθε επιτυχία, γιατί είσαστε οι καλύτεροι άνθρωποι και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί ξέρεις, δεν μπορείς να πεις για τον ίδιο τον εαυτό, αλλά είσαστε από τα καλύτερα παιδιά που έχω συναναστραφεί. Και σας αξίζει κάθε επιτυχία όλους. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και θέλει να μιλήσει. Αυτά σε εμάς συμβαίνουν εδώ. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και θέλει να μιλήσει. Μου θυμίζει τα παλιά μου χρόνια αυτό με τα τηλέφωνα. Ναι, την καλημέρα μας. Την καλημέρα, καλησπέρα τώρα, δεν ξέρω τι. Την καλημέρα. Καλημέρα. Την καλημέρα. Είναι τυχαίο που εγώ τώρα, ας πούμε, δεν ήξερα πώς να το εκλάβω αυτό την τελευταία εκπομπή. Ιδέα δεν είχα. Γιατί τι θα κάνεις, θα αρχίσουν να κλάψουμε μαζί. Ποια είσαι εσύ τώρα που μίλησε. Εγώ Πεκατόρου. Η παρουσιάστρια είναι. Πεκατόρου δεν σε ξέρω. Την Αποστολία. Πήρα να δώσω φυλάκια στην Αποστολία μου. Δημήτρη μου. Εγώ κοντεύω να τρελαθώ. Γιατί δεν ήρθες να με πάρεις με το άλογο. Γιατί θα αργούσε κανένα μισά. Ποιο άλογο καλέ, ποιο άλογο. Γιατί ανέβηκα και έσκασε. Ποια χρυσή άνοιξε. Ανέβηκα και έσκασε. Δημήτρη. Ανέβηκα στο άλογο και τα έπριξε. Λοιπόν, πήρα να δώσω φυλάκια στην Αποστολία και να πω στο Λάμπρο ότι εκεί που περπατάει στο παλιό Φαλήρο, γιατί είμαι ερωτικός μετανάστης τώρα, έχω μπει στην Ανώτερη Προάστια. Για πες, Δημήτρη, ναι. Τι, θα του βγω από κάπου εκεί να περπατήσουμε μαζί, γιατί άντε. Άρχισα και αυτή την δραστηριότητα τελευταία. Δεν ξέρω. Περπατάει. Κάνει τζόκινγκ στην παραλία του παλιού Φαλήρου. Μισό λεπτό, γιατί είναι μια πολύ ωραία πληροφορία. Ο Λάμπρος είναι στην Γλυφάδα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ από αρχές Ιουνίου δεν βγαίνω από το σπίτι μου. Έτσι. Ήθελα να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος που όλη τη χρονιά δεν ξύπνησα ποτέ να σας δω. Έτυχε τώρα. Ναι. Έτυχε τώρα. Ναι. Και μου κρατήσατε συντροφιά ενώ κοιμόμουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν ωραίοι στον ύπνο σου. Ναι. Ωραία. Έβλεπα τον Ουγγαρέζο γυμνό. Πέρασε ένα υπέροχο χειμώνα. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, από τη συγκίνηση. Θα τα πούμε, Δημήτρη, θα τα πούμε στα κεμπάπ. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Εκεί είναι πιθανό. Αυτά είναι πολυτέλεια στο παρελθόν. Ήταν παλιά, τώρα περπατάει. Περπατάει στην παραλία του Φαλήρου. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου δίνει καμία σημασία. Δεν πειράζει. Υπήρξαν κάποια χρόνια ένα παρελθόν που μα συνδέει. Πονηρό και μη. Εγώ θα σου ευχηθώ. Και εσύ, Μαρία μου. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις, Δημήτρη Στάρεφα. Κάνω βλακίες για να σε ξεπεράσω μάταια από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δημήτρη, τα ίδια λες σε όλο τον κόσμο. Σε όλες χρόνια τώρα, από τότε. Αλλά δεν πειράζει. Δημήτρη Στάρεφα, σ' αγαπώ. Ναι. Και ξέρεις γιατί σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ γιατί... για αυτό που είσαι, φίλε. Κατάλαβες. Νομίζω ότι δεν έχεις άλλη εναλλακτική. Λοιπόν, δεν... Ένα μηδέν. Χειροκροτήσεων δεν υπάρχει. Δεν θα μηδέν. Δεν είναι, ευχαριστούμε. Φιλάκια σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Μία αντιμετωπίσιμος. Είναι τώρα τι εκπλήξη φοβερή. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τα είπαμε, χαιρετήσαμε. Βέβαια. Είναι όλα εντάξει. Νομίζουμε ναι. Ωραία. Πάμε. Τι έχουμε. Παιδιά, λοιπόν, από καλό καιρό και εγώ πόση ώρα έχω. Τι τραγουδάω. Έχω τραγουδιστά. Όχι, τώρα πάμε. Πάμε και πες το μουσικά το καλό καλοκαίρι. Ένα λεπτό. Μάλιστα.